Λίγα λεπτά πριν και μετά την επικοινωνία που είχαμε, ο πρόεδρος της Βουλής κάλεσε σε έκτακτη συνεδρία την συνέλευση, την Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Ενώ αυτή τη στιγμή κάνει δηλώσεις στο NTV ο αρχηγός της Τρίτης Στρατιάς, τονίζοντας ότι δεν στηρίζει ο στρατός αυτό το πραξικόπημα. Έχουμε έναν τους στρατηγούς να κάνουν δηλώσεις. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι αν έχεις και εσύ μια εικόνα της είδησης που μας μετέφερε νωρίτερα ο Σωτήρης, ότι δηλαδή ο αρχηγός, ο επικεφαλής των πραξικοπηματιών έχει παραδοθεί. Δεν υπάρχει επίσημα αυτή η πληροφορία στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μέχρι στιγμής, πέρα από την δήλωση που είχε κάνει ο αρχηγός της πρώτης στρατιάς, ότι και ο πρωθυπουργός της χώρας του Ναλίγιο Δρέμ, ότι κάποιοι από τους προτεργάτες έχουν στηριχθεί. Και η εικόνα που υπάρχει πια και που μεταδίδεται και από ξένα μέσα ενημέρωσης, Ανδρέα, είναι ότι φαίνεται πως η πλάστηκα έγειρε υπέρ του Ερντογάν. Φαίνεται ότι ενδεχομένως αυτή η ιστορία που ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 κάπου εκεί το βράδυ να τελειώνει και να τελειώνει με νικητή τον Ερντογάν, με επιφύλαξη το μεταφέρουμε και αυτό, γιατί όπως είπαμε σε αυτή τη βραδιά πολλά κυκλοφορούν, πολλά λέγονται, πολλά μεταδίδονται. Πολλά λέγονται και μπορεί να έχουμε και πολλές ανατροπές. Μπορεί αυτή τη στιγμή ακριβώς η πλάστηκα να δείχνει ότι γέρνει υπέρ της κυβέρνησης, ένας ο ένας μετά τον άλλο, οι στρατηγοί να βγαίνουν και να κάνουν δηλώσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε και μία ακόμη είδηση ότι συνελήφθη ο αρχηγός του στρατοχωροφυλακής της Προύσας, προφανώς. Αν και στην Προύσα δεν είχαμε ακούσει να έχουμε επεισόδια, φαίνεται ότι σχετιζόταν ή ήταν ένας από τους προτεργάτες του πραξικοπήματος. Είναι συνεχής η ροή των πληροφοριών. Και θα το πούμε και άλλη φορά, ότι αν τελικώς η εικόνα είναι αυτή και παγιωθεί και ο Ερντογάν έχει νικήσει, θα είναι πολύ σημαντική η συμβολή των πολιτών σε αυτή την νίκη. Ναι, Δημήτρη, και πρέπει να σου πω ότι όσο πάει αυξάνεται ο χρόνος, δεν ξέρω αν έχουμε τις εικόνες από πλατεία στη Σμύρνη, αλλά και στην Άγκυρα, όλο και πιο πυκνός είναι ο κόσμος που έχει έχουμε, βλέπουμε και τα συνθήματα και τις φωνές και τις επιδοκιμασίες υπέρ του Ερντογάν. Δεν ξέρω αν έχουμε την εικόνα από το NTV. Φαίνεται ότι άνοιξε και ο δρόμος στη γέφυρα και οι διαδηλωτές περνάνε από τη γέφυρα. Είναι κοντά στο σημείο που βλέπαμε τους πλωσμούς νωρίτερα. Θέλω να σου πω, μας το μετέφερε νωρίτερα και ο Σωτήρης νομίζω. Τώρα το μεταφέρει και το CNN Turk, ότι είχαμε κατάρριψη ελικοπτέρου στην Άγκυρα και νομίζω έγινε από F-16. Ίσως αυτό που λέγαμε το είχες νωρίτερα, πει και νωρίτερα, ακριβώς. Ακριβώς, τώρα το μεταδίδει και το CNN Turk ότι είχαμε αυτή την κατάρριψη ελικοπτέρου από F-16. Το ελικόπτερο ήταν από τους πραξικοπηματίες και προφανώς το F-16 ήταν από τις δυνάμεις του Ερντογάν. Ακριβώς. Ήταν πιθανολογώ ότι ήταν ένα από τα ελικόπτερα που έβαλε κατά του αρχηγείου της Μύτης στην Άγκυρα. Εκεί είχαμε και τις εικόνες.